ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον κύριο Τσιτσιπάστα για την φιλοξενία, για την πρόσκληση και για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε από την πρώτη μέρα, από το πρώτο κρούσμα που ήταν στην περιφέρειά του, που ήταν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όλο αυτό το διάστημα, η συμβολή του ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι και πρόεδρος ΕΜΠΕΡ στην Ένωση των Περιφερειών. Και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί το βασικό συστατικό για την επιτυχία που είχαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας, αλλά και στην οργάνωση που είστε αυτή τη στιγμή, είναι η αυτοδιοίκηση. Πρέπει περιφερειάρχης, αντίστοιχα με τον κύριο Τσιτσιπάστα που κάνει τόσες πολλές δράσεις. Έχει τόσο καλή συνεργασία μαζί μας. Η λέξη συνεργασία είναι η βασική. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες εβδομάδες που έρχονται. Αναμένουμε μια αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες μέρες. Η Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα και η Δυτική Μακεδονία έχουν δει ότι το τελευταίο διάστημα έχει δεχτεί μια μεγάλη πίεση επιδημιολογική. Είχαμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Είχαμε τα γυροκομεία. Έχουμε τα θέματα που είχαμε σε κάποια νοσοκομεία της πόλης. Ακριβώς γι' αυτό, αν και τα ανακοίνωσε πολύ ωραία ο Περιφερειάρχης, έχουμε το βασικό που θα γίνει στην συνεργασία με τον Δημοτήτη είναι το κέντρο που θα κάνει τη σύλληψη δείγματος για να αποσυμφορήσουν τα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να μπορούν οι πολίτες και οι ευπαθείς ομάδες με ραντεβού να μπορούν να έρθουν στο συγκεκριμένο κέντρο που θα γίνει